Βλέπεις όλο τον κόσμο γύρω σου να φωνάζει για την καινούργια σειρά Yu-Gi-Oh! Και θες να τη δεις κι εσύ, αλλά δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις? Σειρές, μάγκα, ταινίες, specials, duel monsters, GX, 5Ds, Arc V και Brains. Και το μπέρδεμα συνεχίζεται. Τι μπορείς να δεις χωρίς να κάνεις spoil σε μελλοντικά γεγονότα? Λοιπόν, μικρέ ενδυνάμει τέρατο μονομάχε, μην απογοητεύεσαι και μην απελπίζεσαι. Χαμογέλασε. Η ώρα σου έφτασε για να δεις σειρά Yu-Gi-Oh! Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλώς ήρθες στον απόλυτο οδηγό για να δεις και να διαβάσεις το Yu-Gi-Oh! Από το πρώτο επεισόδιο μέχρι το Brains. Αρχικά θα κάνω μια σύντομη αναφορά σε ό,τι προηγείται χρονικά. Για να απολαύσεις την ιστορία του μάγκα του Καζούκι Τακαχάση σε animated μορφή, χρειάζεται απλά να δεις σειρές Yu-Gi-Oh! Και Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Περιλαμβάνουν όλη την ιστορία. Και αν και έχουν ελάχιστες διαφορές από το μάγκα, η αλήθεια είναι ότι βλέποντας αυτές τις δύο, έχεις καταλάβει απόλυτα την ιστορία και τους χαρακτήρες. Φυσικά όμως, ενδιάμεσα των δύο σειρών, κυκλοφορούσαν ταινίες, special και spin-off μάγκας. Ξεκινάμε με τη σειρά Yu-Gi-Oh! Γνωστή μεταξύ των fans και ως Yu-Gi-Oh! Season 0. Είναι πολύ πιο βίαιη από ό,τι έχουμε συνηθίσει και δείχνει την πορεία του Yugi από τη στιγμή που συναρμολογεί το puzzle μέχρι τη μεγάλη μονομαχία του με τον Bakura. Με ελάχιστες διαφορές από την ιστορία του αρχικού μάγκα. Μετά το επεισόδιο 20 της σειράς, μπορείς να δεις και την ταινία Yu-Gi-Oh! The Movie, όπου μας παρουσιάζει μια ιστορία ενός παιδιού, του Sogo Aoyama, όπου καταφέρνει να τραβήξει μια κάρτα του μαύρου δράκου με κόκκινα μάτια και τον Gaiba να προσπαθεί να του την κλέψει. Μετά τη σεζόν 0, μπορείς και επίσημα να ξεκινήσει τη σειρά Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, όπου ξεκινάει με τη μονομαχία του Yugi ενάντια του Gaiba, και πάλι προσπαθεί να πει την ιστορία του μάγκα, αλλά ξεκινώντας από το κεφάλαιο 60. Στη συνέχεια, μετά το τουρνουά της πόλης της μάχης, στο επεισόδιο 144, μπορείς να διαβάσεις το μάγκα Yu-Gi-Oh! R. Προχωρώντας μετά το Yu-Gi-Oh! R, μπορείς να δεις και την ταινία Yu-Gi-Oh! The Movie Pyramid of Light, όπου μας δείχνει η προσπάθεια του Kaiba να κερδίσει το Yugi, γνωρίζοντας ότι έχει στην κατοχή του τις κάρτες των Αιγύπτιων θεών. Αφού δεις το επεισόδιο 198, μπορείς να δεις και τη special mini σειρά Yu-Gi-Oh! Capsule Monsters, ή όπως είναι γνωστή στα Ιαπωνικά, Yu-Gi-Oh! Alex, που μας παρουσιάζει μια ιστορία όπου οι πρωταγωνιστές μας ταξιδεύουν σε ένα φανταστικό κόσμο, πολεμούν με κάψουλες αντί για κάρτες και ο κύριος ανταγωνιστής τους είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Ολοκληρώνοντας τη σειρά Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, μπορείς να δεις και την ταινία Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions, που μας δείχνει τον επίσημο επίλογο της σειράς. Αφού ολοκληρώσεις τη σειρά Yu-Gi-Oh! Duel Monsters και δεις και την ταινία, μπορείς να περάσεις τη σειρά Yu-Gi-Oh! GX, όπου συναντάμε τον νέο πρωταγωνιστή μας, τον Jaden ή Judai Yuki. Ολοκληρώνοντας τη σειρά Yu-Gi-Oh! GX, προχωράς στη σειρά Yu-Gi-Oh! 5Ds, όπου διαδραματίζεται στο μέλλον και ο νέος πρωταγωνιστής ονομάζεται Yusei Fudo. Πριν αρχίσεις όμως την σειρά, δες το special Shinkai Surugetu, Stardust Dragon vs Red Demons. Είναι ένα επεισόδιο σαν πρόλογος της νέας σεζόν και μας δίνει τον Jack και τον Yusei να μονομαχούν, αλλά με πρωτότυπο animation που δεν θα δούμε ποτέ στη σειρά. Μετά το επεισόδιο 136, μπορείς να δεις και την ταινία Yu-Gi-Oh! Bonds Beyond Time, η οποία μας λέει μια ιστορία που αφορά τους πρωταγωνιστές μας από τις πρώτες τρεις σειρές, αλλά ταυτόχρονα μας δίνει σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με την πλοκή του Yu-Gi-Oh! 5Ds. Αφού δεις την ταινία και ολοκληρώσεις το Yu-Gi-Oh! 5Ds, μπορείς να προχωρήσεις στις τρεις πιο πρόσφατες σεζόν του Yu-Gi-Oh! Το Zexal, το Arc 5 και το Brains, όπου τη σκητάλη αναλαμβάνουν οι νέοι πρωταγωνιστές, ο Τσουκούμο Γιούμα, ο Σακάκι Γιούγια και ο Γιουσάκι Φούτζικι. Αυτός ήταν ο οδηγός μου για να δεις όλες τις σειρές, ταινίες, αλλά και special του Yu-Gi-Oh! Από την αρχή μέχρι και σήμερα σε animated μορφή, δίχως να φοβάστε μη φάτε spoil. Αξίζει για ένα μεγάλο μαραθώνιο ή γενικότερα, αν θέλετε να αρχίσετε τη σειρά. Από Mazinger Destro Extreme, γεια σας!